Μεσόγειο χώρο της νομαρχίας Φλόρινας, με σκοπό να παρουσιάσουμε έργα, μάλλον ζωγραφική σε καμβά, με δακτυλοπολιές των μαθητών μας. Η όλη δράση ξεκίνησε στα πλαίσια του μαθήματος, στο σχολείο, στη σχολική τάξη, όπου μαζί με τους μαθητές προσπαθήσαμε να κάνουμε έργα τα οποία έχουν τα δικά τους αποτυπώματα. Ο σκοπός της όλης αυτής της διαδικασίας είναι διπλός. Αφενός στο γνωστικό κομμάτι και αφετέρου στο κοινωνικό. Στο γνωστικό κομμάτι, όπως μας προστάζουν και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, προσπαθήσαμε τα παιδιά να βιώσουν το περιβάλλον μέσα από τις αισθήσεις τους, να μπορέσουν να αναγνωρίσουν, να δημιουργήσουν μάλλον και να γνωρίσουν τα αποτυπώματά τους και να έρθουν σε επαφή με τις ιδιότητες των χρωμάτων και των δακτυλοπολιών. Και έτσι καταλήξαμε στην ουσία σε αυτό το αποτέλεσμα, ενώ αρχικά οι μαθητές δηλαδή είχαν έρθει σε μια πιο ελεύθερη διαδικασία, στην ουσία μετά με τη βοήθεια της δασκάλας και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είναι πιο οργανωμένο. Τώρα ο επίσης σημαντικός στόχος για μας είναι το κοινωνικό κομμάτι, δηλαδή στην ουσία να μας γνωρίσει ο κοινωνικός περίγυρος, το σχολείο να ανοίξει στην κοινότητα και προς τα μέσα και προς τα έξω, δηλαδή το σχολείο να μπει, μάλλον η κοινότητα να μπει μέσα στο σχολείο αλλά και εμείς να βγούμε έξω στην κοινότητα, και έτσι είμαστε διαθέσιμοι και σε άλλες δράσεις στο μέλλον από φορείς και πολίτες της κοινότητας να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να είμαστε οι φορείς που θα καταλήξουμε στο να μην υπάρξουν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις στην κοινωνία μας στο μέλλον.